αυτή η νέα κίνηση πολιτών, όπου έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε παλαιοί βουλευτές που διαγραφήκαμε από τη Νέα Δημοκρατία, όπου έχουμε την τιμή να έχουμε ξαναεκλεγεί με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά και να έχουν εκλεγεί και πολλοί νέοι άνθρωποι, έχουμε υποχρέωση να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της αντιπολίτευσης, τη σημαία της αντιπαράθεσης στα μνημόνια. Αυτά που λέγαμε λοιπόν από την αρχή, εμείς συνεχίζουμε να τα πιστεύουμε και σε λίγο θα το δείτε και μέσα στο Κοινοβούλιο, αγαπητοί μου κύριοι. Με πολύ υπεύθυνη όμως αντιπολίτευση, με πολύ υπεύθυνη στάση, αφού όμως δούμε πρώτα την περπατησιά της κυβέρνησης. Και η περπατησιά της κυβέρνησης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, θα μου επιτρέψετε να πω, όσο και αν με λυπεί αυτό, ότι είναι αποκαρδιωτική, από αυτά που υπόθηκαν ήδη και από αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, χωρίς να λαμβάνουμε, χωρίς να μετρώ τις δύο καταστάσεις υγείας και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού που ευχόμαστε γρήγορα να γίνει καλά, γιατί όπως και να έχει είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και πάντα σε κάθε νέα κυβέρνηση όλοι οι πολίτες, αδιακρίτως το αν έχουν ψηφίσει ή όχι το κόμμα που κυβερνάει προκειμένου της συγκυβέρνησης των τριών κομμάτων, ελπίζει ότι θα γίνει κάτι καλό. Και είδα πάρα πολλούς, ακόμα και στις ΣΕΡΕΣ, και πάρα πολλούς πολίτες, συμπολίτες μου, να είναι χαρούμενοι, τουλάχιστον να έχουν μία έτσι ελπίδα και κάτι, μια εφορία. Το είδαμε και στους καταστηματάρχες, ότι ήταν παγωμένο το κλίμα, οι αγορές, η καθημερινή δηλαδή, η καθημερινότητα του Έλληνα, και στις ΣΕΡΕΣ και αλλού, ότι 6 με 17 Ιουνίου είχαν παγώσει τα πάντα. Μετά τις 17 κάτι άρχισε να κουνιέται, με αυτή την προοπτική ότι θα αλλάξει κάτι. Όμως λυπάμαι να πω ότι αυτή τη στιγμή που υπογράφτηκαν τα μνημόνια, δεν θα πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι δεν πήραμε τίποτα στην τελευταία σύνοδο. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα. Και όποιος λέει ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε, και ψέματα λέει και βαφκαλίζεται με αστειότητα. Έχει ένα σημαντικό σχεδόλιο ότι έδειξε η Μέρκελ μέχρι τώρα αθίστατο ότι ξεσφίγγει τα λουλιά. Αυτό ναι. Όμως εμείς, κύριε Κούρη, όπως το ξέρετε καλά και καλύτερα, εμείς έχουμε υπογράψει μνημόνια, έχουμε υπογράψει δανειακές συμβάσεις, έχουμε υπογράψει εφαρμοστικούς νόμους και φοβάμαι ότι πάρα πολύ δύσκολα θα ξεσηκωθούν πάνω από τις πλάτες των Ελλήνων όλα αυτά. Όχι ότι εμείς δεν θα παλέψουμε γι' αυτό. Εμείς ίσα-ίσα που είπαμε ότι οι μνημόνια δεν μπορούν να έχουν μέλλον, δεν μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα, να βοηθήσουν τους πολίτες, και γι' αυτό βρεθήκαμε και βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Θα βοηθήσει αν είναι κάποιες αποφάσεις ή αποκρατικοποιήσεις ή ανοίγματα επαγγελμάτων. Εκεί που θα αποφασίσουμε οι ανεξάρτητοι ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα η ανάπτυξη, με ποιους όρους θα γίνουν αυτές οι αποκρατικοποιήσεις, με ξεπούλημα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι εντελώς απαξιωμένοι ο ΟΣΕ. Είναι εντελώς οι προσπαθούσαν τον τελευταίο. Όχι. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Μην διακόπτε. Και να πληρώνουμε όλοι μαζί την τρένο σένα. Όχι, προς Θεού να τελειώσουμε. Μην κάνετε τώρα. Δεν το ξέρει Μαρία, μα αυτά τα ξέρει. Μα τα υποστήριξε και τα υποστηρίζω. Αλλά προφανώς ο ΟΣΕ είναι μία κατεστραμμένη. Τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ δεν είναι. Όχι. Δηλαδή, γιατί τον ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή να τρέχουμε να τον ξεπουλήσουμε, να πάρουμε πόσα. Ναι. Θα βοηθήσει αυτό στην ανάπτυξη, να δώσουμε σε ποιους ιδιώτες αυτά. Άρα η θέση του κομματός σας είναι ανάλογη περιστασιακά με την προφανώς, κάθε επιχείρηση. Προφανώς. Και πάντως όχι, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, έτσι όπως φαίνεται ότι ξεκίνησε να γίνεται μέσα και από τα μνημόνια και από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα προς την Τρόικα. Δεν θα μαζευτούν χρήματα εύκολα ξεπουλώντας. Αγίδια αγωνισμός δημόσιος. Με αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως έχουν απαξιωθεί αυτοί οι οργανισμοί, φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχουν και αυτοί που θα τα πάρουν αντί πινακίου φακής. Όχι, και βάλει μια τιμή, ότι από αυτή τη τιμή και πάνω. Κύριε Κουρή, σας λέω και πάλι πάρα πολύ προσεκτικά ότι παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης και προφανώς θα τοποθετούμαστε σε κάθε παρουσία της, σε κάθε στάση της, σε κάθε απόφασή της. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ωστόσο όμως δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε από τις κόκκινες γραμμές που έβαλαν οι Έλληνες, όχι εμείς.
Και όχι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι αυτό ή από το φόβο, οι Έλληνες. Μήπως το ποσοστό πέσει. Ακούστε, το ποσοστό για μας δεν είναι το ζητούμενο. Σας λέω και πάλι ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον οι 10 ή οι 7-8 από τους διαγεγραμμένους βουλευτές έχουμε ξαναεκλεγεί. Δεν μας τρομάζουν λοιπόν τα ποσοστά. Και αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι σε επόμενο χρόνο θα έλθει πάρα πολλοί κόσμος στους ανεξάρτητους Έλληνες. Είμαστε ένα είμαστε το πάντως μόνο χάσετε, αστικό. Έτσι. Θα σας πω, είμαστε ένα αστικό πατριωτικό κόμμα, το οποίο τώρα αναγεννιέται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε πατριωτικά στοιχεία, έχετε μόνο εσείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όχι, έχουν, όλοι είμαστε πατριώτες, έτσι όπως το εννοούμε. Αλλά άλλο να υπογράφεις μνημόνιο και πολιτικά μπορούμε και να το αναλύσουμε. Να παραχωρείς δημόσια περιουσία, να παραχωρείς εθνική κυριαρχία, υβριδικά, να παραχωρείς ασυλία. Υβριδικά έφτασε εκεί που έφτασε και εσείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Το πολιτικό φαινόμενο εξηγείται. Αλλά δεν εξηγείται μέσα σε 5 και 10 λεπτά. Πολιτική ανάλυση μπορούμε να και κάνουμε. Και δόξα τω Θεώ και γράμματα γνωρίζουμε και πολιτική ιστορία έχουμε. Όλοι έχουμε την ιστορία μας. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Τα φαινόμενα εγώ βλέπω αυτά, πίσω να πηγαίνει, τα τραγικά κύριε που η Ελλάδα, έχει η Ελλάδα και όχι με Τρενοσέ, με Λάρκο, με όλες αυτές τις αμαρτωλές εταιρείες. Όταν τις είμαστε στη Νέα Δημοκρατία ελληνικό, δεν τολμήσαμε να αποκρατικοποιήσουμε. Το ελληνικό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και θα το βάλουμε έτσι, όχι αλλιώς. Δεν τολμήσατε, αλλά τώρα αυτά, τολμήσατε να ξεπουλήσετε τη δημοσία περιουσία. Με συγχωρείς κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα, παρακαλώ. Κυρία Κόλλια, με συγχωρείτε, μια μικρή παρατήρηση. Δεν ξέρω, όταν ο Μητσοτάκης έδινε την ΑΕΤ, πού ήσασταν? Εγώ είμαι στο σπίτι μου, κύριε Τριάντη. Δεν είμαι στο σπίτι δεν μου και μεγάλω τα παιδιά μου. Πολιτική εμπλοκή. Όχι, πολύ καμία καλά πολιτική εμπλοκή. Μεγάλω τα παιδιά μου, σπούδαζα. Πολύ καλά. Αλλά ωστόσο, πάτε πάρα πολύ παλιά και πίσω όταν υπάρχουν, συμβαίνουν τώρα πράγματα. Συγγνώμη, γιατί. Σε οποιασδήποτε τότε δειλές αποκρατικοποιήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία, πολύ καλά έκανε. Πέστε μου γιατί. Γιατί. Πόσα χρήματα έβαλε στο Δημόσιο Ταμείο? Και πόσα έχασε στην πάροδο των ετών? Δεν θυμάμαι τώρα τα χρήματα, τα εκατομμύρια. Αλλά μην ξεχνάτε το μεγάλο τόλμημα τότε της Νέας Δημοκρατίας για τις συγκοινωνίες και τα λοιπά. Έβρισκε απέναντι τις οργανωμένες αυτές κοινωνικές συγκεκριμένες ομάδες που τώρα κλαψουρίζουν γιατί βρισκόμαστε στα χάλια αυτά. Αυτά έχουμε κάνει. Αυτό είναι το δράμα των Ελλήνων. Είναι 20 χρόνια πριν. Ας να δούμε το σήμερα. Για το σήμερα. Έχει τη σημασία αυτό που λέει ο κ. Τριάντης, έτσι, γιατί κομβικό τομέα. Και αυτό δεν είναι 20 χρόνια πριν, διότι έτσι ξεκινάει η ενδοτικότητα. Πόσα έχασε η πατρίδα, επειδή την επικαλούμαστε όλοι, πόσα έχασε από αυτή την ιστορία. Εγώ εκπροσωπούσα τα σωματεία των εργαζομένων τότε και ξέρει ο Τριάντης. Όμως θυμηθείτε και πόσες άλλες επιχειρήσεις έκλεισε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του 81. Να μην θυμόμαστε μόνο τα λάθη. Την αγέτα τσιμέντα λέει τώρα. Εγώ αναφέρομαι αν κόψω για αυτό μέσα στο πλαίσιο. Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης έχει πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και πολιτικά. Επειδή φτάσαμε, είμαστε σε αυτό το πεδίο των αποκρατικοποιήσεων. Τι λέει η Δημάρ, γιατί λίγο μας έχετε μπερδέψει, όχι εσείς προσωπικά. Ποια είναι η δική σας άποψη, είναι επεξεργασμένη, θα κρίνει ad hoc, κάποιοι βουλευτές σας λένε άλλα πράγματα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, καταρχήν στην έναρξη της ομιλίας σας, κύριε Τριάντη, για το στιφό αποτέλεσμα της Συνόδου, θα αρχίσω με δύο στοιχεία. Πρώτα, η Γερμανία από την κοινή αγορά, από τις εξαγωγές της, κερδίζει 30 δις. Η Γερμανία από τα χαμηλά επιτόκια από τον Νότο κερδίζει 46. Ναι. Αυτό κρατήστε το και θα συνεχίσω μετά την απάντηση. Πρώτον. Δεύτερον. Μπήκαμε σε μια διαδικασία. Δεν το είπαμε αυτό όμως, Γιάννη. Ορίστε. Δεν το είπαμε ποτέ. Ή δεν το κατάλαβαν, αν του το είπαμε. Ότι αγοράζουν τι μεσεντέ του. Μπήκαμε σε μια διαδικασία. Μόνο μην με διακόψετε εμένα όπως δεν διακόπτω εγώ. Γιατί μην μου χαλάσετε το σχέδιο. Εγώ ποτέ δεν διακόπτω. Ποτέ δεν διακόπτω. Και το παρχή μου μια ζωή. Αλλά δεν θέλαμε να διακόψει κανεί όμω. Αρχίσαμε μια για πρώτη φορά προσπάθεια για μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Απέδωσε? Όχι τα πολλά. Ουσιαστικά αυτό που απέδωσε ήταν ότι θα κάνουν μια πολιτική, πιλωτική ομολόγων των έργων. Θα πάρω τα 120 δις για την ανάπτυξη που τα οριοθετώ σε μεταφορά ενέργεια και όσον αφορά ψηφιακό χώρο. Θα αγοράσω ομόλογα από το μηχανισμό σταθερότητας. Θα ανακεφαλαιοποιήσω
όπως είπαμε, από το μηχανισμό σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού, θα αποπτεύω ένα μηχανισμό, θα ανακεφαλοποιήσω και συγχρόνως μπήκανε και κάτι άλλο, τα οποία δεν τα γράψαν δυστυχώς εφημερίδες, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά. Μπήκανε για πρώτη φορά μέσα ζητήματα και για το Δουβλίνο 2, μπήκε μέσα για να μπει το Μαυροβούνι, μπήκανε σημεία μέσα για τη Συρία, μπήκε το Ευρωπαϊκό Άσυλο για πρώτη φορά για την πολιτική της μέσα σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Συν είπανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι, ξέρετε, για πρώτη φορά εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ενοποιημένο όσο αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση. Δεύτερον, ένα πλαίσιο όσο αφορά τη δημοσιονομική. Τρίτον, όσο αφορά την εγγένεια οικονομική από εδώ και πέρα. Και τέταρτον, να ενισχύσω τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία.